κάνεις τέτοιρε νουσί! Άστονα, άστονα και ακολούθησέ το να! Ακούς, ακολούθησέ το, μην πέφτεις! Μόνο αν είσαι σίγουρος πέσε! Πιο καλά όμως μαρκάρετε! Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση εδώ στο γήπεδο του Λιανοβεργίου, κρατάμε τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, ο οποίος πέτυχε 3 τέρματα, ο Άγγελος ο Καραντουλαμάς μαζί μας. Το δεν θα τον αφήσουμε να κρυώσει περισσότερο. Άγγελε, καταρχήν συγχαρητήρια για την νίκη. Κάνε μας ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που δεν ξεκινήσαμε ούτε εμείς καλά. Αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω πιτσίρικα, γιατί όλοι οι άντρες γίνανε από τους βλέπω το μακροχώριο. Uh-huh. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς. Εμείς ήμασταν όλοι στα χαμένα. Εντάξει, καταφέραμε να σκοράρουμε από το πρώτο ημίχρονο και μετά είχαμε το πάνω χέρι, πιστεύω. Θεωρείς θετικό το γεγονός ότι αντιδράσατε άμεσα μετά την επίτευξη του 1-1 από τους αντιπάλους? Δηλαδή, η αντίδρασή σας όντως ήταν άμεση. Δεν επηρεαστήκατε, δεν φάνηκε να ευνηδιάζεστε. Απαντήσατε γρήγορα και πετύχατε άλλα δύο τέρματα μετά το 1-2. Δεν φάνηκε ότι επηρεαστήκαμε, από την έννοια ότι μπήκε ακριβώς στην επόμενη φάση τον γκολ. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό, αλλά πιστεύω αν κυλούσε ένα πεντάλεπτο με εξάλεπτο παραπάνω θα είχαμε πρόβλημα. Τρία τέρματα σήμερα, πού τα αφιερώνεις? Εντάξει, ένα θα πάει στον κόσμο του Λιανοβεργίου, γιατί φέτος είναι η καταραμένη χρονιά. Ένα θα πάει στην κοπέλα μου και το άλλο όπου θέλεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Να σε καλώ. Συνεχίζουμε τις δηλώσεις στο γήπεδο του Λιανοβεργίου. Μαζί μας ο προπονητής των γηπεδούχων, ο Σάκης ο Παγκούρας, ο οποίος σίγουρα θα είναι ευχαριστημένος, φαντάζομαι, από την ομάδα του, η οποία όταν δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης αντέδρασε άμεσα και πέτυχε και αρκετά τέρματα. Κύριε Παγκούρα. Από το αποτέλεσμα είμαι ευχαριστημένος. Από την απόδοση της ομάδας δεν μπορεί να είμαι ευχαριστημένος και κανένας προπονητής στο ερασιτεχνικό δεν νομίζω να είναι. Απλά όταν κερδίζεις με αυτά τα γκολ διαφορά, νομίζω ότι ρόλο παίζει και αντίπαλη ομάδα. Ήταν μια ομάδα γυμνασμένη που έτρεχε ακατάπαυστα, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι η ουσία και αυτό μετράει. Εμείς έχουμε έμπειρους ποδοσφαιριστές, μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε το σκορ μετά το 2-1 και δεν κοιτάξαμε ουσιαστικά τόσο πολύ τα νότα μας, γιατί βλέπετε ότι έγινε το σκορ μετά 3-1, 4-1 και θα μπορούσε να πάρει μεγαλύτερη διαστάση το σκορ. Εν πάση περιπτώσει, τέτοια εποχή με τέτοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή ήρθε και η αλλαγή του καιρού, πιστεύω ότι η ομάδα μας έδειξε ότι έχει δυνατότητες πολλές και όπως σου έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, αυτή η ομάδα δεν θα κινδυνέψει, γιατί ναι μεν δεν έχουμε μεγάλο ρόστερ, δηλαδή ούτε παικτών, ούτε από οικονομικής φύσεως, αλλά έχω παλικάρια τα οποία ξέρουν ποια παιχνίδια μπορούν να κερδίσουν και ποια παιχνίδια είναι μέσα στο στόχο μας. Δεν ονειροβατούμε. Είμαστε καλή ομάδα και συγχαρητήρια στα παιδιά πραγματικά. Ξεκάθαρη στόχη φέτος για το Λιανοβέργη. Όπως είπαμε και εξ αρχής όταν ξεκινούσαμε την προετοιμασία εδώ στο Λιανοβέργη, πως θα επιτευχθεί ο στόχος της παραμονής, σύμφωνα με τις ομάδες αλλά και με τη δυνατότητα που έχει η δική σας η ομάδα. Οπότε ας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Να ρωτήσουμε σχετικά με το πώς βλέπετε την πορεία του πρωταθλήματος φέτος. Να δούμε λίγο την κορυφή. Η πορεία του πρωταθλήματος είναι έτσι όπως το έχουμε πει. Είδατε ότι όταν μιλήσαμε στο Καμπουχώρι μέσα,
και με κάποιες άλλες συζητήσεις που είχαμε πει, δεν ανέφερα καν την ομάδα του Κοπανού. Mm-hmm. Γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή ο Κοπανός δεν θα είναι αυτός που ήταν στις πρώτες αγωνιστικές. Δεν είχε παίξει ντέρμπι. Ήταν τα παιχνίδια όλα του πήγανε βολικά. Αυτή η ομάδα η οποία με απογοήτευσε, απογοήτευσε εντός εισαγωγικών, έτσι, mm-hmm. γιατί οι ομάδες του Δήμου μας πηγαίνουν καλά, ήταν ότι η Επισκοπή είχε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι εδώ σε εμάς, μας είχε διαλύσει την κυριολεξία και πιστεύω ότι θα έχει πιο καλά πατήματα με πολύ καλούς παίχτες, ποιοτικούς, και αλλά βλέπω τώρα ότι το πρωτάθλημα θα είναι για τις δύο ομάδες μόνο του Δήμου μας. Οπότε θα κρυφθεί ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια και τα Τρίκαλα, λέτε εσείς. Έτσι πιστεύω, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματα. Μετά το διπλό που έκανε σήμερα η ομάδα των Τρικάλων, και συγχαρητήρια, πιστεύω ότι η Αλεξάνδρεια και δίκαια και τα Τρίκαλα είναι οι δύο πρώτες ομάδες. Τώρα για τις άλλες ομάδες που θα πέσουν, πιστεύω ότι ένα 90% σήμερα, αφού δεν μπόρεσε να πάρει βαθμούς η ομάδα της Βεργίνας, πιστεύω ότι η μία είναι η Βεργίνα, η άλλη είναι η Ειρηνούπολη, και θα γίνει τώρα μάχη σε 5-6 ομάδες, χωρίς να σημαίνει ότι και εμείς δεν είμαστε μέσα. Εντάξει, θα εξαρτηθεί από το, την πορεία της Νάουσας, από το αν θα παραμείνει στην κατηγορία. Ούτε η Νάουσα θα πέσει, γιατί είδαμε ότι έκανε προχτές ένα διπλό και υπάρχουν ομάδες πολύ κατώτερες δυναμικότητες, γιατί αναγκαστικά θέλουμε και παρακολουθάμε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λογικό. Τώρα, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε ένα ρεπό στην επόμενη αγωνιστική, έχουμε ένα παιχνίδι πάλι μέσα με την ομάδα του Αχιλλέα Νάουσας και πιστεύω ότι αν πάρουμε αυτό εδώ το παιχνίδι, πηγαίνουμε στους 15 βαθμούς και όποιος πιάσει 15 βαθμούς στον πρώτο γύρο, όχι γιατί μας συμφέρει, απλά έτσι εγώ οριοθέτησα στη βαθμολογία και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να κλείσουμε κάτι το οποίο γράφτηκε σε δικές σας δηλώσεις πάντοτε, σχετικά με τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν από την πλευρά της Αλεξάνδρειας, από την πλευρά του αρχηγού της Αλεξάνδρειας για τη διαιτησία, οι οποίες αναιρέθηκαν στην πορεία. Είχαμε μια καυστική δήλωση από εσάς γραπτή. Ναι, θα ήθελα να το σχολιάσουμε live στην κάμερα, αν θέλετε. Φυσικά, ναι, δεν θέλετε, θα το αφήσω. Δεν έχω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Απλούστατα, δεν πρέπει να συνεχίσω να σχολιάζω κάτι, γιατί δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις και με μένα και με τον Μπέικο σε μια επαφή που είχαμε. Μου είπε ότι το παλικάρι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε εγώ φυσικά έχω, έχει περάσει. Μένει κάποια πικρία, αλλά από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο είμαστε, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι είμαστε καλοί εκ του αποτελέσματος όταν είναι θετικό, όλοι είμαστε οι φταίχτες όταν είναι αρνητικό. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει, και δεν το λέω τώρα μόνο αυτό, το λέω γενικά σε όλη μου τη ζωή, και από εκεί και πέρα ο καθένας βλέπει και κρίνει. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιοι μπορεί να κρίνουν αρνητικά εμένα, δεν έχω κανένα λόγο εγώ να κρατήσω θυμό, κάποιοι με βλέπουν θετικά. Εγώ κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά μου προς το παρόν, όλα αυτά τα χρόνια, 5 χρόνια εδώ στο Λιανοβέργη, είναι πετυχημένη, και για ακόμη μία χρονιά, δηλαδή η πέμπτη που είναι φέτος και δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και σε αυτό εδώ το τέτοιο. Και να ξέρετε ότι όλη η προσπάθεια είναι συλλογική. Κόσμος, διοίκηση, ποδοσφαιριστές και εγώ είμαστε ένα, είμαστε μία οικογένεια, είμαστε αγαπημένοι και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.